Ακούμε για πολλά λουκέτα και θα ήθελα σε πρώτο χρόνο να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα, αν έχουν κλείσει αρτοπία και πόσα τελικά. Ήδη έχουν κλείσει 210 αρτοπία. Μάλιστα. Και αυτά τα λουκέτα ήταν καθαρά για λόγους οικονομικούς. Μέχρι τώρα, το προηγούμενο διάστημα, όλα τα χρόνια, αρτοπία δεν είχαν κλείσει ούτε στην κατοχή. Θα το πω έτσι λίγο διαφορετικά. Τα αρτοπία που κλείνανε ήταν για λόγους συνταξιοδότησης και αν δεν υπήρχε, αν δεν είχαν διάδοχη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα αυτά που έχουν κλείσει είναι καθαρά για λόγους οικονομικούς. Mm-hmm. Και έχει και την εξήγησή του όταν μέσα σε ένα χρόνο από πέρυσι το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2021 και τώρα τον Οκτώβριο του 2022, το κόστος λειτουργίας των αρτοπίων έχει διπλασιαστεί. Με όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε το τελευταίο διάστημα, η μείωση του τζίρου των αρτοπίων έχει μειωθεί. Είναι φυσικό επακόλουθο να μπουν λουκέτα. Να πω χαρακτηριστικά ότι το ρεύμα από 2.000 ένα αρτοπίο πληρώνει 6.000 ή ένα μικρότερο από 1.000-3.000. Μάλιστα. Το πετρέλαιο από 1.100 ευρώ, 1.150 ευρώ τον τόνο, τώρα χθες πληρώθηκε με 2.000 τον τόνο. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο από 870 ευρώ το μήνα, τον Οκτώβριο θα πληρωθεί 2.600. Να πάμε στις πρώτες ύλες. Mm-hmm. Έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Και των αλεύρων που είναι η πρώτη ύλη, τα λάδια, τα πάντα στην κυριολεξία έχουν διπλασιαστεί οι τιμές. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ζάχαρη. Από 63 λεπτά στο 1.20. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ζητούμε την άμεση παρέμβαση της πολιτείας, τουλάχιστον στη μείωση του ΦΠΑ τα προϊόντα άρτο από το 13 στο 6%, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα. Ή την αύξηση της επιδότησης. Κύριε Μουσία, το αναφέρω τελευταίο μισό λεπτό. Mm-hmm, ναι. Το αναφέρω τελευταίο γιατί πριν από 2 μέρες είχαμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Από 230 ευρώ η μεγαβατόρα, να το πω πιο απλά, από 23 λεπτά η κιλοβατόρα που ήταν η επιδότηση για τον μήνα Οκτώβριο θα είναι στα 40, όπως ήταν και το προηγούμενο διάστημα, αλλά για το μήνα Οκτώβριο ο αρμόδιος υπουργός είχε μειώσει αυτή την επιδότηση. Mm-hmm. Δεν λύνει το θέμα γιατί πάλι μιλάμε για 2 φορές επάνω στην αύξηση της κιλοβατόρας, αλλά είναι μια ανάσα. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω με τα στοιχεία που μας λέτε, 210 αρτοπία το τελευταίο διάστημα έχουν βάλει λουκέτο, καταρρύπτεται και το επιχείρημα πολλών ότι όλα τα καταστήματα, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως είναι το ψωμί ας πούμε, ή οι λιανικές πωλήσεις, επιβιώνουν. Δεν θα σταματήσει ο κόσμος να παίρνει ψωμί ας πούμε. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως και αυτό καταρρύπτεται σιγά σιγά, έτσι. Απόλυτα καταρρύπτεται. Mm. Την έρευνα που κάναμε δεν είναι μόνο τα 200 αρτοπία που βάλαν λουκέτο. Ένα ποσοστό που υπερβαίνει το 10% αυτή τη στιγμή, το τελευταίο διάστημα, συσσωρεύουν ζημίες. Mm-hmm. Και πολλοί περιμένουν να έρθουν τα Χριστούγεννα και να δούμε αν θα κλείσουμε τον καινούργιο χρόνο ή αν θα μπορέσουμε να πάρουμε κάποια ανάσα. Ή αν πάρει μέτρα η πολιτεία τους ώστε να πάρουμε κάποια ανάσα. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, χθες στην πόλη μου στη Λάρισα, συνάδελφος, κλείνοντας 3 μαγαζιά, όχι ένα, και το είπε ότι συσσωρεύω ζημιές. Αν είναι να κλείσω μετά από ένα χρόνο και να αφήσω πίσω χρέη, κληρονομιά, ακόμη και στην οικογένειά μου χρέη, δεν γίνεται. Mm-hmm. Θα κλείσω, θα πάω κάπου να βρω δουλειά και να δω τι θα γίνει. Και μιλάμε πια και για επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι η παραδοσιακή επιχείρηση η οποία πουλούσε μόνο ψωμί ας πούμε, και κουλούρια. Πολλοί φούρνοι έχουν ανοιχτεί και στον καφέ και στα υπόλοιπα. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Πώς θα ακούτε όλα αυτά με το καλάθι του νοικοκυριού? Λοιπόν, θα πω, είναι
μια θετική πρωτοβουλία, θεωρητικά. Θα το δούμε στην πράξη. Mm-hmm. Αλλά όμως, χθες είχα επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, και έχουμε κανονίσει την αρχές της εβδομάδας να συναντηθούμε. Τι θέση έχει το ψωμί στο καλάθι της γειτονιάς? 15.000 αρτοπία. Ανοίγει το Υπουργείο την πόρτα διάπλατα στο σούπερ μάρκετ και λέει ότι εσείς που μείνατε στο φούρνο της γειτονιάς πάτε στο σούπερ μάρκετ για να πάρετε και το ψωμί. Mm-hmm. Αυτά που πρέπει να μπουν στο καλάθι της νοικοκυράς είναι καθαρά τα τυποποιημένα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και όχι το ψωμί, όχι το κρέας, όχι η μαναβική, γιατί είναι χιλιάδες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε όλες τις πόλεις, σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις γειτονιές της χώρας, και το Υπουργείο έρχεται τώρα και βάζει, κλείνει τις πόρτες από αυτά τα καταστήματα. Και για ποιο λόγο μπήκε το ψωμί στο καλάθι της νοικοκυράς? Για να το πάρει πιο φθηνό ο καταναλωτής. Το ψωμί στα σούπερ μάρκετ ο καταναλωτής το πληρώνει περισσότερο, ακριβότερο από το ψωμί στο φούρνο της γειτονιάς. Mm-hmm. Έστειλα τα στοιχεία στον Υπουργό. Όλα τα ψωμιά που είναι στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια από τα σούπερ μάρκετ, η τιμή κιλού υπερβαίνει τα 5 ευρώ. Οι τελευταίες αυξήσεις από 4,20, 4,30 σήμερα υπερβαίνει τα 5,20, 5,30 το κιλό. Το φθηνότερο ψωμί στα σούπερ μάρκετ και κατεψυγμένο πωλείται ακριβότερα από το φούρνο της γειτονιάς. Μάλιστα. Τι συμβαίνει? Και αυτό θέλω και ακροτές που μας ακούνε να το προσέξουν και να προσέξουν ιδιαίτερα τις τιμές και να τις συγκρίνουν με τις τιμές των φούρνων. Mm-hmm. Μείωση στην κίνηση έχετε... Μία φορά, mm-hmm, κάθε μέρα από τα 20 προϊόντα άρτου που έχουν βάζουν ένα στην προσφορά, το οποίο πάλι δεν είναι φθηνότερο από, mm-hmm, το ψωμί του φούρνου, και έτσι και ο καταναλωτής και τον καταναλωτή παρασέρνει. Αλλά να μείνουμε σε αυτό. Είμαστε τα αντίθετη στο να μπει το ψωμί στο καλάθι της του νοικοκυριού, ναι. Μάλιστα. Έχετε καταγράψει τη μείωση της κίνησης? Υπάρχει καταρχάς μείωση της κίνησης? Μείωση του τζίρου των καταστημάτων στο 20%. Mm-hmm. Μείωση της επισκεψιμότητας στα αρτοπία. Κάποιος καταναλωτής που ερχόταν 6 φορές τη βδομάδα έρχεται 5. Άλλος που έμπαινε στο φούρνο 4 έρχεται 3. Mm-hmm. Και μείωση της ποσότητας των προϊόντων που αγοράζει ο καταναλωτής. Και αυτό έχει σαν επίπτωση στον τζίρο που φτάνει στο 20% από αρχές του χρόνου. Επειδή έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο καθημερινά, τι σας λένε οι πολίτες? Υπάρχει δυσαρέσκεια? Καθημερινά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω και στην εκπομπή σας, ο αρτοπιός δεν έχει πελάτες άγνωστος. Έχει πελάτες με ονοματεπώνυμο. Mm-hmm. Πελάτες μας είναι ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Χρήστος, ο Μιχάλης. Πελάτες μας είναι άνθρωποι που από το σχολείο, από το γυμνάσιο, από τη γειτονιά, από τα παιδικά μας χρόνια με κοντό παντελόνι και τώρα γίναμε παππούδες, είμαστε μαζί. Mm-hmm. Και όταν έρχεται στο μαγαζί κάθε μέρα, αυτό κουβεντιάζουμε. Τα προβλήματα και το θέμα πώς θα αντιμετωπιστεί και πώς θα περάσουμε αυτόν τον χειμώνα. Το τελευταίο διάστημα η συζήτηση είναι αυτή. Μάλιστα. Μεγάλες δυσκολίες και όλοι λένε πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα βγάλουμε αυτόν τον χειμώνα με αυτές τις αυξήσεις. Mm-hmm. Το πιο χαρακτηριστικό, πέρυσι το χειμώνα, ένα νοικοκυριό ήθελε έναν μισθό για να πληρώσει την θέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια. Ένα μισθό.
ίδιο συμβαίνει και τώρα. Βλέποντας όμως με την επιδότηση ιδιαίτερα στα νοικοκυριά για την ηλεκτρική ενέργεια, είναι μια σημαντική ελάφρυνση. Αυτό συζητάμε και με τους πελάτες και βλέπουμε και σε πολλούς τους λογαριασμούς που είναι αρκετά μειωμένοι. Υπάρχουν εξαιρέσεις που κάποιοι πάροχοι και στα οικιακά τιμολόγια και στα επαγγελματικά ξεφεύγουν πάρα πολύ. Η συζήτηση, κύριε, είναι αυτή με τους καταναλωτές. Μάλιστα. Τευτέρια υπάρχουν με οφειλές? Συνεχίζετε να το κάνετε αυτό? Κοιτάξτε, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις που πάντα υπήρχαν. Δεν είναι όμως περιπτώσεις που μπορούμε να πούμε ότι οδηγείται σε αυτό το σημείο και στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και πριν και σε καλές εποχές. Σε αυτά τα καταστήματα είναι αυτά τα δευτέρια της διευκόλυνσης. Και όλοι αυτοί οι καταναλωτές, οι πελάτες είναι συνεπέστατοι στην ώρα τους. Δεν θα πω ότι έχουμε αύξηση σε αυτό το φαινόμενο. Όπως και από την άλλη και τα συσίτια υπάρχουν όλα τα χρόνια από ενορίες, από άλλους φορείς που όλα τα αρτοπία συνδράμουν σε αυτό κάθε βράδυ από εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες αρτοπία στη χώρα μας. Νέα παιδιά από τις ενορίες επισκέπτονται τα καταστήματά μας, παίρνουν ό,τι περισσεύει, γιατί τα περισσότερα προϊόντα του φούρνου είναι της ημέρας, δεν διατίθενται την άλλη μέρα, και τα μοιράζουν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Υπάρχουν αυτά, αλλά δεν θα πούμε ότι έχουμε έξαρση σε αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα.